Αδελφοί μου, επελπίδη ο φίλη ο αρωτριών αρωτριάν και ο αλλών επί της ελπίδος αυτού μετέχει της ελπίδος. Σήμερον ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει πόσα υπέφερεν όταν εδίδασκε το Λόγο του Θεού. Τον κατηγόρουν τον εσυκοφάντο, τον κατεδίωκον, τον εμαστίγωναν. Και τώρα βρισκόμενος εις την Κόρινθον, τον κατηγορούν ότι δεν είναι το Απόστολος. Και τους αποκαλύπτει και τους λέγει ότι η εμή Αποστολή ημείς εστέ εν κερίω. Και η σφραγίδα μου τους έλεγε, είστε εσείς εις τους οποίους εκήρυξα το Ευαγγέλιο του Θεού. Και η προσπάθεια την οποία κατέβαλα δια την σωτηρία σας είναι μία εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Γεωργός. Εκείνος ο οποίος είναι ο βασιλεύς και δίδει στους υπηκόους του τροφήν δια να ζήσουν. Υποθέσουμε, αδερφοί μου, ότι ο Γεωργός δεν υπήρχε δια να τρέφει τα εκατομμύρια των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα τσιμεντένια κουθιά των πόλεων. Τι θα γίνουν το οι άνθρωποι? Υποθέσουμε ότι ο Γεωργός δεν καλλιεργούσε την γη. Πώς θα ετρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε τους σκόπους, ούτε τους μόχθους τους οποίους υποφέρει ο Γεωργός? Εκείνος παλεύει με τα στοιχεία της φύσεως. Την μία ημέρα είναι θέρος, την άλλη ημέρα είναι χειμών. Την μία ημέρα υπάρχει ο καύσον ήλιος, ο οποίος τον κατακαίει, και την επόμενη ημέρα υπάρχει ο χειμών ηχιών, ο πάγος. Και εκείνος παλεύει μέσα στη λάσπη και μέσα στο χώμα το οποίο κατακαίει, και προσπαθεί και αγωνίζεται για να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του. Και ο Απόστολος Παύλος τους φανερώνει ότι εκείνος ο οποίος κουράζεται έχει μία ελπίδα ότι θα απολαύσει τους σκόπους του. Και εγώ ο οποίος σας έδωκα τα πνευματικά, εάν εσείς δεν τα εκτιμήσατε, τους λέγει, και αν εσείς δεν εδώκατε προσοχή, εγώ ελπίζω ότι θα απολαύσω τους σκόπους μου. Όπως ο Γεωργός επελπίδει ο φίλη αρωτριάν την γην, κατά τον ίδιον τρόπον και εγώ, λέγει, εκοπίασα, υπέφερα, εταλαιπωρήθη,
για να διδάξω το Λόγον του Θεού. Και εσείς οι οποίοι βρίσκεστε μέσα στην ειδική μου την αγάπη, εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Κυρίω, αλλού πολλούς πατέρας, εγώ ημάς εγέννησα δια του Ευαγγελίου. Εάν έχετε πνευματική ζωή αυτήν τη στιγμή, τους λέγει, πρέπει να οφείλετε εις εκείνον ο οποίος σας εδίδαξε την πνευματική ζωή. Και αν εσείς επροοδεύσατε διότι εγώ εργάστηκα, εκοπίασα, εταλαιπωρήθηκα, υπέφερα, υγονίστη και σας έδωσα την πνευματική ζωή και ελπίζω ότι εις τους σκόπους μου θα δω τα έργα μου, όπως ο Γεωργός σπέρνει, λέγει, το χωράφι και ελπίζει, λέγει, να δει τους σκόπους του να φυτρώνουν, να μεγαλώνουν, να ποιούν καρπών. Και εγώ αυτή τη στιγμή, τους λέγει, εκοπίασα και όλοι οι Απόστολοι επράξαμε το καθήκον μας. Και αν σας δώσαμε τα πνευματικά, λέγει, δια να έχουμε εις τον κόσμο τούτον τα σωματικά, και είναι η χαρά μας μεγάλη όταν εσείς προοδεύετε, έτσι ελπίζουμε να έχουμε χαράν αιώνιον εις την Βασιλεία των Ουρανών, δια τους σκόπους τους οποίους υπεφέραμε δια να σας οδηγήσουμε στο δρόμο του Θεού. Επελπίδη οφείλει ο αρωτριών αρωτριάν. Εκείνος ο οποίος λέγει αρωτριά την γην, περιμένει, λέγει, με μίαν ελπίδα, περιμένει με μίαν προσδοκίαν να ειδεί εκείνο το οποίον εκουράστη δια να το σπείρει στην γην. Και έρχεται η στιγμή κατά την οποία ακριβώς παρακολουθούμε την ζωή των Αποστόλων, όλων των Αποστόλων οι οποίοι δίδαξαν τον Χριστό. Πόσους σκόπους κατέβαλαν, πόσους κατατρεγμούς υπέστησαν, πόσους διωγμούς και φυλακίσεις, και τέλος έδωκαν και την ζωή των δια την αγάπη του Χριστού. Και αν δεν απείλαυσαν εις τον κόσμο τούτον, είναι όμως με την ελπίδα ότι θα πληρωθούν οι κόποι των εις την Βασιλεία του Θεού. Εάν, λέγει, εσπήραμε τα πνευματικά εις τον κόσμο τούτον, περιμένουμε να χαρούμε από τα σωματικά, δηλαδή να σας δούμε να έχετε πνευματική ζωή. Υγονίστημε για να σας ανυψώσουμε εις τον ουρανόν. Υγονίστημε για να σας δούμε λυτρωμένους από την αμαρτία. Υγονίστημε για να σας ανεβάσουμε εις την αιώνιον ζωή. Είναι τούτο το μέγα κατόρθωμα των Αποστόλων, διότι ηξιώθησαν να απολαύσουν και τα σωματικά στον κόσμο τούτον, αλλά και τα πνευματικά στην Βασιλεία του Θεού. Και όπως λέγει ο αλλοών, της ελπίδος αυτού μετέχει είναι επελπίδη. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου? Ο αλλοών είναι εκείνος ο οποίος μαζεύει το σιτάρι με κόπους, με μόχθους και μεταφέρει αυτό εις το αλώνι. Και μέσα σε εκείνο το αλώνι αλωνίζει το σιτάρι εκείνο και χαίρεται, λέγει, επελπίδει. Χαίρεται ότι θα το μαζέψει,
θα το μεταφέρει στην αποθήκη και θα χαρεί τους σκόπους του. Και ο αλλοών λέγει «επελπίδη της ελπίδος ζει». Ελπίς της ελπίδος. Δηλαδή εκείνο το οποίο κρατά στα χέρια του πλέον, εκείνο το βλέπει ως να είναι έτοιμον προς συγκομιδή. Και μετέχει της ελπίδος ότι και εδώ θα το χαρεί, αλλά και στην Βασιλεία του Θεού θα είναι χαρούμενος. Αυτό έπραξαν οι Απόστολοι. Αυτό εγωνίστησαν. Και με αυτήν την ελπίδα έζησαν στον κόσμο τα σημέρας της θλίψεως, της σποράς. Και μετά τα αυτά, εισέρχονται στην Βασιλεία του Θεού, χαίροντες ότι και αν δεν εκτιμηθούν οι κόποι των εις τον κόσμο τούτων, ο Θεός θα τους ανταμείψει, διότι εργάστησαν ειλικρινώς με προθυμία, με αγάπη εις τον αμπελώνα του Κυρίου. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς αυξάνει τους σκόπους του καθενός. Εάν εσύ η μητέρα η οποία γεννάς τα τέκνα σου προσπαθήσεις αυτά τα παιδιά να τα μεγαλώσεις και να τα αναθρέψεις κατά την χάρη του Θεού, ο οποίος είπε ανατρέφεται τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Εάν κουραστείς στον κόσμο τούτον, θα απολαύσεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δεν αγωνιστείς αυτά τα παιδιά τα οποία σου έδωσε ο Θεός και αν παραμελήσεις στην ανατροφή των και αν δεν δώσεις σημασία πώς να τα οδηγήσεις στον Θεό, δεν θα λάβεις μισθόν εν ώρα κρίσεως, αλλά θα δώσεις απολογία γιατί δεν οδήγησες τα παιδιά του εις το θρόνο του και τα οδήγησες μακράν από τον Θεό. Σήμερα δυστυχώς στα σημέρα όπου ζούμε δεν υπάρχει τιάφτη μέρημνα. Τιάφτη αγωνία δεν υφίσταται. Αυτό το οποίο έπραξαν οι Απόστολοι για να οδηγήσουν τον κόσμο εις τον Χριστόν δεν υπάρχει σήμερα εις τα σημερινάς μητέρας και στους σημερινούς πατεράδες. Σήμερα γεννούν τα τέκνα των και αδιαφορούν πώς θα μεγαλώσουν. Προσπαθούν να τους δώσουν τροφήν, όχι ανατροφήν. Προσπαθούν να τους δώσουν τα του κόσμου τούτου, όχι της αιωνίου ζωής. Και βλέπεις το παιδί από τη μικρά ηλικία να τρέπεται προς την κατηφόρα της απολίας και του αφανισμού. Και σε ολίγο χρονικό διάστημα, εκείνη η μητέρα η οποία γέννησε το παιδί της, εάν μεν το εδίδαξεν, εάν του έδωκεν στα μικρά του χρόνια την ανατροφή, την πνευματική και τον δρόμο του Θεού, θα έβρει έλεος. Εάν όμως δεν έδωσε καθόλου καρπών πνευματικών, θα δώσει απολογία και κρίση εν ώρα κρίσεως. Είναι τούτο το οποίο παρακολουθούμε, αδερφοί μου, και θλιβόμεθα όταν βλέπουμε τα μικρά παιδιά αντί να οδηγηθούν από τον γονέον των, υπό τον γονέον των στον δρόμο του Θεού, τα οδηγούν στην κοσμική ζωή, τα οδηγούν στον κόσμο της αμαρτίας, τα οδηγούν στην απώλεια της ψυχής. Όλα αυτά τα τέκνα τα σημερινά έχουν γονείς, αδερφοί μου. Εάν τα εδίδαξαν, ο Κύριος γνωρίζει. Αν δεν έδωκαν προσοχή, εκείνος γνωρίζει.
Εάν τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, εκείνος τα γνωρίζει. Εάν όμως τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία διαβόλου, αλίμονον εν ώρα κρίσεως. Τι θα πούνε στον Θεό, ή το ημώδα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρόσεξε, λέγει, εγώ το παιδί μου δεν το θέλω κομπλεξικό. Το θέλω να είναι όπως η μόδα. Αδιαφορεί εκείνο το παιδί. Νομίζει ότι είναι δικό της. Νομίζει ο πατέρας ότι εκείνα τα παιδιά είναι δικά του. Δεν είναι δικά σου. Κάνεις λάθος. Εκείνα τα παιδιά τα οποία σου έδωσε ο Θεός είναι δικά του και πρέπει να τα οδηγήσεις στην αγκάλη του. Και αν δεν τα οδηγήσεις αλίμονον, εσύ θα υποφέρεις αιωνίως μέσα στην κόλαση. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, αδερφή μου, η Αγία αυτή βασίλισσα του Βυζαντίου, η οποία είχε φόβον Θεού και αγαπούσε τον κόσμο όλον, το πρώτο το οποίο έπραξε, δεν εκοιμήθη ποτέ μέσα εις το βασιλικό κρεβάτι, αλλά είχεν χαμεκητίαν εκοιμάτο χάμο. Το δεύτερο το οποίο είχεν φόβον Θεού και έλεγεν όταν ευρίσκετο μετά των υπηκόων της, ο Θεός με έστειλεν από τον ουρανόν στην γην και ο πνευματικός μου με έβαλε από την γη στον ουρανό. Αδερφέ μου, αδερφή μου, εσείς που ακούετε τα λόγια αυτά, ακούσατε και το λόγο του Αποστόλου, ο οποίος λέγει ότι επελπίδει οφείλει ο αρωτριών αρωτριάν. Μέσα στην ελπίδα της συγκομιδής και των κόπων του, ευρίσκεται εκείνος ο οποίος εργάζεται εις τον αμπελώνα του Κυρίου. Εάν έγδερνες την γη, σημαίνει ότι δεν ήσουν ειλικρινής εργάτης. Εάν έσκαβες την γη και κοπίαζες, τότε θα πληρωθείς οπωσδήποτε. Πόσοι σήμερα γδέρνουν την γη και νομίζουν ότι εργάζονται πνευματικά εις τον θρόνο του Θεού. Πόσοι νομίζουν ότι βοηθούν τα τέκνα του Θεού και όμως δεν τα βοηθούν. Τα κατασκανδαλίζουν και εκείνα αντί να οδηγηθούν εις τον δρόμο του Θεού πορεύονται μακριά από τον δρόμο του Θεού. Διότι ο εργάτης δεν είναι το ειλικρινής. Ο ποιμήν δεν εβόσκε τα πρόβατα. Τα άφηνε να παραπλανώνται δεξιά και αριστερά, τα άρρωστα να είναι μετά υγιέστατα και να μολύνουν το ένα το άλλο. Όσοι φοβεράν ευθύνην έχουν εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν την πνευματική τροφήν για να την δώσουν στα τέκνα του Θεού και δεν την δίδουν. Και αν την δώσουν και τα παιδιά δεν την εκτιμήσουν, εκείνος που είναι ψηλά θα δώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού εν ώρα κρίσεως. Πολλοί λέγουν ότι εγώ δεν φταίω, λέγει. Άλλος φταίει. Και αυτά τα ακούμε καθεκάστην ημέρα, αδερφοί μου, όταν μας αξιώνει ο Θεός να τελούμε μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια σήμερα του Θεού δεν υπάρχουν. Αντί να υπάρχουν μυστήρια εις τον θρόνο του Θεού, αντί να υπάρχουν μυστήρια εις τους ιερούς ναούς, αντί να υπάρχει φόβος κατά την ώρα του μυστηρίου, μέσα εις τους ναούς ακούονται αυτές οι φωνές. Εσείς οι παπάδες μας διώχνετε από την Εκκλησία. Εσείς, και βγάζουν από το στόμα τους τη άφτας ύβρις που φρύτει ο υπόκοσμος.
Και πού? Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Βλασφημούν τα ιερά και τα θεία μέσα στην Εκκλησία που έρχεται να κάνει μυστήριο. Θεέ μου, θα μας πληρώσεις όπως μας αξίζει, διότι δεν εκτιμούμε την μακροθυμία σου, δεν εκτιμούμε αυτό το οποίο μας εχάρισες, την δωρεάν της αγάπης σου. Και έρχονται μέσα στην Εκκλησία να είναι γάμος και αποβλέπουν εσένα και μόνο. Ποιον είναι αυτό? Ουδε μία προσευχή γίνεται εις μυστήριο γάμου. Ουδείς προσεύχεται. Αναμένουν την ώρα που θα αρπάξουν το ρύζι για να το ρίξουν επάνω στο ανδρόγυνο. Αυτός είναι ο γάμος. Άλλος γάμος δεν υπάρχει δι' αυτός. Ούτε Απόστολος υπάρχει, ούτε Ευαγγέλιον υπάρχει, ούτε Εκκλησία υπάρχει. Υπάρχει ένα και μόνο, το ρύζι. Και αλίμωναν εάν του πεις το ρύζι δεν κάνει τίποτε. Τότε θα σου πει, θα μου αλλάξεις τα έθιμα. Υπάρχουν έθιμα του διαβόλου, υπάρχουν όμως και παραδόσεις του Χριστού. Αυτά τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος, στείτε και κρατείτε τις παραδόσεις, δεν ήταν το ρύζι. Ήταν η αγάπη του ανδρογίνου, ούτως οφείλει ο άνδρας, λέγει, αγαπά την γυναίκα αυτού, ως το εαυτόν σώμα, ως το σώμα του. Αυτό δεν το ήκουσε, ούτε θα το ακούσει ποτέ. Θα έρχεται στην Εκκλησία για να δημιουργεί καυγάδες και ύβρις και βλασφημίας, γιατί δεν εστόλισε την Εκκλησία. Εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία για να βγάζουν φωτογραφίες σήμερα. Όχι για να προσευχηθούν στον Θεό να ριτζώσει εκείνο το ανδρόγενο στην αγάπη του Χριστού. Και τα βλέπει ο Θεός αυτά. Μην νομίσετε ότι δεν τα βλέπει. Και παρακολουθεί ο Θεός. Και περιμένει ο Θεός. Και λέγει, ήθε να μετανοήσουν τα παιδιά μου γιατί έχεις το αίμα μου για αυτά. Πλην όμως αντί ο άνθρωπος ο σημερινός να οδεύει στην μετάνοια, να οδεύει στην αγριότητα. Οδεύει εις τον μαρασμό και την κόλαση. Αδερφοί μου, υποφέρομαι όταν κάνουμε μυστήρια. Υποφέρομαι, πάσχομαι. Να ειδούμε και τη βάπτιση. Εκείνη η βάπτιση όταν έρχονται να βαπτίσουν το μωρό του, το τέκλον, το βρέφος εκείνο, η μανία τους είναι να ξεντηθούν στο σπίτι και να έρθουν γυμνοί στην εκκλησία. Ποιος? Οι γυναίκες. Οι γυναίκες οι οποίες έρχονται όχι να προσευχηθούν, αλλά για να δείξουν τη σάρκα, το τομάρι, αυτό το σαρκείο. Και νομίζουν ότι ο Θεός θα τους ακούσει. Έρχονται για να δείξουν στην Παναγία μας την ασέβειά των, βλασφημία προς την Παναγία μας. Έρχονται οι γυναίκες σήμερα με τη μόδα για να κάνουν μυστήριο στον τόπο του μυστηρίου, όπου τελεσιουργούνται τα μυστήρια του Θεού, στους χώρους τους Αγίους, στις εκκλησίες, όπου τελείται η Θεία και η Ιερά Λειτουργία. Να μεριμνήσουμε ο λίγον, να στρέψουμε την προσοχή μας εις αυτούς οι οποίοι έρχονται και ονομάζονται φωτογράφοι. Μεταβάλλουν τον τόπον των Άγιων σε στούντιο για να βγάζουν φωτογραφίες, για να πάρουν χρήματα. Όλο το μυστικό είναι το συμφέρον. Μέσα σε αυτό το συμφέρον κυμαίνονται και χάνουν την ψυχή τους. Όπως και ο νεκροθάφτης. Τι κάνει ο νεκροθάφτης? Από τους πολλούς που έχει κηδεύσει έφτασε στην οικειότητα. Βλέπει τον νεκρό μπροστά του και βλέπει χρήματα. Πώς να εισπράξει χρήματα. Δεν φοβάται ότι θα πεθάνει. Δεν τον νοιάζει. Δεν φοβάται ότι θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα τον φέρουν εκείνοι τέσσερις τους οποίους τώρα έχει για να μεταφέρουν τους άλλους. Και το συμφέρον είναι εκείνον το οποίο πρωτεύει. Η ασέβεια εκείνη η οποία υπάρχει.
Αδερφοί μου, να παρακαλέσουμε τον Θεό μας, να τον οικειοτεύσουμε. Οι κόποι τους οποίους κατέβαλαν οι Απόστολοι δι' εμάς και έχουμε σήμερα την ορθήν πίστη, τα όσα μας εδίδαξαν και τα όσα μας διδάσκουν γραμμένα εις την Αγία Γραφή, ήθε να μην παρέλθουν. Πλην όμως η Εκκλησία μας και αυτήν τη στιγμή λυπάται και λέγει, ο νόμος εισθένησεν, αργεί το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Θεού, λέγει, δεν έχει καμία ισχύ. Το Ευαγγέλιο του Θεού δεν το εκτιμά κανείς και δεν το σέβεται. Και αλίμονον άνευ των γραφών δεν σώζεται άνθρωπος. Άνευ του Θείου Κηρύγματος δεν σώζεται ψυχή. Άνευ του φόβου του Θεού δεν εισερχόμεθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, σύ που ακούεις αυτήν τη στιγμή τα λόγια σου, τα οποία μεταφέρονται εις τας καρδίας των παιδιών σου, δώσε, Κύριε, να βλαστήσουν αυτά τα λόγια, να καρποφορήσουν, να ποιήσουν καρπών, όπως ο Γεωργός, ο οποίος επελπίδει αρωτριά την γη. Να αυξηθεί ο λόγος σου και να μεταδοθεί στα τέκνα των τέκνων των παιδιών σου. Για να αξιωθούμε εις τον κόντον τούτον, να δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιον και στην επουράνιον σου Βασιλεία να γίνουμε χειρονόμοι. Αμήν.